Μια νέα χρονιά βρίσκεται μπροστά μας. Μια χρονιά ελπίδας, αισιοδοξίας, προσδοκίας και δημιουργικότητας. Και είναι λογικό, γιατί είναι η πρώτη χρονιά μετά από 8 ολόκληρα χρόνια που η χώρα μας βρίσκεται πια έξω από τον ασφυκτικό κλοιό των μνημονίων. Είναι η πρώτη πρωτοχρονιά που μπορούμε πια να πούμε ότι οι αγώνες και οι θυσίες του ελληνικού λαού έπιασαν τόπο. Γιατί η Ελλάδα τα κατάφερε, κόντρα στους προφήτες της καταστροφής. Γιατί σήμερα είμαστε πια σε θέση, χωρίς κηδεμονίες και έξωθεν εντολές, να χτίσουμε το δικό μας μέλλον. Το μέλλον που μας αξίζει. Ένα μέλλον με τον άνθρωπο της δουλειάς και της δημιουργίας στο επίκεντρο. Το 2019, πρώτη χρονιά ανάσας και ελευθερίας μετά από τόσα χρόνια, ξανακερδίζουμε τη μάχη της εργασίας και προχωράμε ακόμα πιο γοργά στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Κερδίσαμε ήδη τη μάχη της επιστροφής της κανονικότητας με 350.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι σήμερα, αλλά στόχος μας παραμένει να κερδίσουμε και τον πόλεμο. Να σταματήσει η φυγή νέων, ικανών, δημιουργικών ανθρώπων μας στο εξωτερικό. Να γίνει η πατρίδα μας ξανά πατρίδα και όχι μητριά για τα παιδιά της. Γι' αυτό και μέσα στο 19 προχωράμε με ακόμη πιο γοργά βήματα. Ξεθεμελιώνουμε το εργασιακό καθεστώς της ζούγκλας που επιβλήθηκε στα χρόνια των μνημονίων. Επαναφέρουμε πλήρως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καταργούμε τον υποκατώτατο μισθό της ντροπής για τους νέους. Προχωράμε σε γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού για όλους τους εργαζόμενους και χωρίς διακρίσεις. Ενισχύουμε το κοινωνικό κράτος με πρώτη μέρημνα την υγεία και την παιδεία. Προχωράμε στην οριστική προστασία της πρώτης κατοικίας με την ενίσχυση των δανειοληπτών ώστε να μπορούν να αποπληρώσουν πλέον τα δάνειά τους. Ενισχύουμε όμως παράλληλα και τους ασθενέστερους δίχως ιδιοκτησία με επίδομα ενοικίου, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη. Το 2019, ωστόσο, είναι και η χρονιά των μεγάλων και αναγκαίων θεσμικών τομών και μεταρρυθμίσεων που για χρόνια κανείς δεν τόλμησε να προχωρήσει σε αυτόν τον τόπο. Η συνταγματική μεταρρύθμιση επιτέλους θα εκκινήσει και θα δώσει ανάσες και χώρο στη δημοκρατία και στη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Θα δώσει ευρύτερα δημοκρατικά δικαιώματα στο λαό και θα αφαιρέσει προνόμια από τους επαγγελματίες της εξουσίας, όπως το σκανδαλώδες προνόμιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών που συνεπάγεται ασυλία για εκείνους που βαρύνονται με σκάνδαλα και ατασταλίες. Ο εξορθολογισμός των σχέσεων Εκκλησίας και κράτους επίσης θα προχωρήσει με στόχο την ενδυνάμωση του πνευματικού ρόλου της Εκκλησίας, την εξασφάλιση από κάθε άποψη του κλήρου και ταυτόχρονα τη διασφάλιση του ρόλου της πολιτείας όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος. Ταυτόχρονα όμως το 2019 θα είναι η χρονιά της μεγάλης αναβάθμισης του διεθνούς κύρους και του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές στερέωμα. Ως δύναμη σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό βήμα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, που θα ακυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κλείνοντας έναν άγωνο 30ετή κύκλο αδράνειας που κόστισε πολύ στην πατρίδα μας. Με την κύρωση της Συμφωνίας, η Ελλάδα προστατεύει επιτέλους τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ηγετικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, το 2019 θα είναι η χρονιά της αναγέννησης της πατρίδας μας. Και με τη δική σας φραγίδα, η αναγέννηση αυτή θα είναι οριστική. Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά. Δεν θα ξαναγυρίσει πίσω
στις μαύρες μέρες των μνημονίων και της λιτότητας. Με σιγουριά και αισιοδοξία, με αγώνα και αποφασιστικότητα, θα κλείσουμε οριστικά το δρόμο σε όσους επιθυμούν την παλινόρθωση της κυριαρχίας των βαρώνων της διαπλοκής και της διαφθοράς. Εύχομαι από καρδιάς το 2019 να είναι η χρονιά της τόλμης, της αισιοδοξίας και της μεγάλης ανάκαμψης για την πατρίδα μας. Και θα είναι. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.